κρατάει τη γαλανόλευκη στα χέρια της και χαμογελά. Η 13χρονη Σταυρούλα Τσολακίδου από την μόλις ανακηρυχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι. Η Ελλάδα ανεβαίνει και πάλι στο υψηλότερο βάθρο. Παίξαμε 11 αγώνες, έκανα 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Και πήρα αυτό το τίτλο. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος στο παγκόσμιο νανικό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Al Ain των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συμμετείχαν αθλητές από 63 χώρες. Η Σταυρούλα έπρεπε να ξεπεράσει τη βαθμολογία 124 αθλήτριες και τα κατάφερε. Όσο για το αν είχε άγχος, απαντά. Μπορεί να είναι και δημιουργικό όμως καμιά φορά. Ναι. Να σε κάνει να θέλεις να δώσεις το καλύτερο σε αυτό. Δεκατέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση. Η Σταυρούλα ξεκίνησε πριν 6 χρόνια στο σκακιστικό όμιλο Καβάλας. Ήταν ένα παιδί με μεγάλο ταλέντο, αλλά κυρίως με μεγάλη εργατικότητα. Αγαπούσε το σκάκι και προσπαθούσε καθημερινά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φτάσει στην ανώτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, να βγει παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των κοριτσιών κάτω των 14. Πρώτος της δάσκαλος, ο πατέρας της, που ασχολείται ερασιτεχνικά με το άθλημα και της έμαθε τις πρώτες κινήσεις, και πρώτος της αντίπαλος, η αδερφή της. Το σκάκι θεωρείται οικογενειακό άθλημα. Ξεκίνησε τη Δευτέρα Δημοτικού, ο μπαμπάς μου έμαθε τις κινήσεις και μετά πήγα στο σχολείο που κάναμε μαθήματα. Και εκεί πέρα έπαιξα ένα τουρνάτα, πήγα καλά και ο προπονητής μου είπε να πάω και στο σύλλογο της Καβάλας. Η 13χρονη αθλήτρια περνάει αρκετές ώρες καθημερινά παίζοντας σκάκι. Τη μαγεύει στρατηγική, όπως λέει η ίδια, και δεν κουράζεται ποτέ να διαβάζει γι' αυτό. Συνήθως διαβάζω πρώτα το σκάκι. Γιατί με αρέσει πολύ. Είναι πολύ μικρή, μας λέει, για να αποφασίσει τι θα κάνει όταν μεγαλώσει. Ένα είναι όμως σίγουρο: το σκάκι δεν πρόκειται να το εγκαταλείψει ποτέ.